Έχω μια δυσκολία, ομολογώ. Ερχόμενος στο βήμα, ξέρετε, δεν ανεβαίνω πολύ συχνά. Έχοντας νοπεί την εικόνα της χθεσινής αδιανόητης σε ήθος και επίπεδο αντιπαράθεσης που προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη και μετατρέπει την πολιτική σε αρένα αγοραίας αντιπαράθεσης, εν μέσω σημαντικών προβλημάτων που βιώνει η χώρα, μια χώρα σε ολόπλευρη κρίση, η Βουλή καλείται σήμερα να συζητήσει στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και να δώσει τη δική της γνώμη για το πού θα πάει η χώρα τον επόμενο χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους προδιαγράφει σε πραγματικά μεγέθη την πορεία της χώρας και επιτρέπει ή καλύτερα επιβάλλει τη σοβαρή συζήτηση επί του πραγματικού, πέρα από συνθήματα και άναρθες κραυγές που δυστυχώς η σημερινή Βουλή βιώνει κατά κόρον. Κατά τη δική μας κρίση, ο κρατικός προϋπολογισμός του 19, που εισηγείται η κυβέρνηση, εμφανίζει ανάγλυφα τα προβλήματα και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η χώρα ως αποτέλεσμα των επιλογών της. Και να τονίσω εξ αρχής ότι δεν διαφαίνεται καμιά προοπτική επίλυσης. Και αυτό γιατί. Είναι ένας προϋπολογισμός όμοιρος του προεκλογικού κύκλου. Εμφανίζεται φαινομενικά γαλαντόμος σε παροχές, αφού αποδυσάβρισε πόρους και εισοδήματα με άγρια φορολογική επιδρομή. Ενσωματώνει ισορρευτικά όλες τις δεσμεύσεις και τα μέτρα που αποδέχτηκε η χώρα, χωρίς το παραμικρό σχέδιο για το πώς οι νέες θυσίες δεν θα πάνε χαμένες. Δεν αποπνέει καμιά αναπτυξιακή πνοή σε μια εποχή που η χώρα την έχει απόλυτη ανάγκη για να επιβιώσει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία. Κατά τη γνώμη μου, ο προϋπολογισμός μοιάζει δυστυχώς με διαβατήριο εισόδου της χώρας και της οικονομίας σε ακόμη βαθύτερη κρίση. Ας πάρουμε το νήμα από την αρχή. Εν ώψη της τυπικής εξόδου από τα μνημόνια, ο Πρωθυπουργός διατύπωσε το δικό του success story για την επόμενη μέρα. Συμπυκνώνω τα λόγια του. Η Ελλάδα βγαίνει απρόσκοπτα στις αγορές, χωρίς να χρειάζεται προληπτική γραμμή στήριξης. Ανακτά την εθνική της κυριαρχία, τελειώνει οριστικά η πολιτική της λιτότητας, ξεκινάει η εποχή της δίκαιης ανάπτυξης. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την 21η Αυγούστου, οι αγορές εξακολουθούν να μας κοιτούν παγερά διάφορες, απαγορεύοντας ουσιαστικά την έξοδό μας αυτές και διατηρώντας ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια. Οι δεσμεύσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση και αποτελούν ιονή μνημόνιο καλά κρατούν. Το υπερταμείο επιχειρεί να δεσμεύσει και το τελευταίο τετραγωνικό της δημόσιας περιουσίας, χωρίς το ίδιο να προχωρήσει σε καμιά ουσιαστική της αξιοποίηση μέχρι τώρα, παρά τους γαλαντόμους μισθούς. Και η Ελλάδα θα ζει συνεχώς σε καθεστώς μόνιμης λιτότητας κάτω από το βραχνά των πλεονασμάτων. Έτσι λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να προσγειώσει τους πολίτες μερικώς στην πραγματικότητα, εγκαταλείποντας τις μεγαλόπνοες διακηρύξεις και εγκαινιάζοντας μια προεκλογική περίοδο με κύριο όπλο την παροχολογία. Παρακαλώ, ένα λεπτό, κύριε Σκανδαλίδη. Την παροχολογία και κύριε Υπουργέ, κύριε, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να προσγειώσει τους πολίτες μερικώς στην πραγματικότητα, εγκαταλείποντας τις μεγαλόπνοες διακηρύξεις και εγκαινιάζοντας μια προεκλογική περίοδο με κύριο όπλο την παροχολογία και τους διορισμούς σε φόντο πόλωσης και σκανδαλολογίας. Την έχουμε ξαναζήσει, σας διαβεβαιώ, αυτή την εποχή και ήταν τραγική για τη χώρα. Το προβλεπόμενο υπερπλεώνασμα θα του έδινε τη δυνατότητα. Πρώτον, να σταματήσει πρόσκαιρα την ψηφισμένη από την κυβέρνηση και υπογραμμένη από τον ίδιο περαιτέρω μείωση των συντάξεων και να διαπραγματευτεί για την για ελάχιστο χρόνο αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά. Και δεύτερον, να εξοικονομήσει πόρους προς διάθεση σε κρίσιμες εκλογικά για το ΣΥΡΙΖΑ ομάδες του πληθυσμού. Ο στόχος του ήταν προφανής. Αφού η ανάπτυξη δεν πέτυχε τον προβλεπόμενο για το 2018 στόχο του 2,5%, καθώς έμεινε κάτω από το 2% για να δημιουργήσει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο. Αφού οι μεταρρυθμίσεις έμειναν στάσιμες και οι αποκρατικοποιήσεις κακοινοβατούν.
αφού το ισοζύγιο των επενδύσεων παραμένει αρνητικό και το υπάρχον κράτος αντιστέκεται πεισματικά σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. Έπρεπε από τη δεδομένη πίτα να εξοικονομηθεί το υπερπλεώνασμα. Έτσι φτάσαμε στο 3,6% και τα 7 δις περίπου. Πώς θα καλυπτόταν η διαφορά? Πρώτο με φοροεπιδρομή. Οι φόροι για αγαθά και υπηρεσίες, για ΦΠΑ, για ειδικό φόρο κατανάλωσης, για εισοδήματα εμφανίζονται αυξημένοι κατά 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, με σημαντική μείωση του κοινωνικού κράτους, το σύνολο των δαπανών που πάνε για μεταβιβάσεις, για τον κοινωνικό προϋπολογισμό και για τις συντάξεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,2 δις ευρώ. Παράλληλα με την απαράδεκτη κατάργηση κοινωνικών παροχών στο όνομα πάντα της φιλολαϊκής πολιτικής. Τρίτο, με αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, που στο τέλος Νοεμβρίου έφτασαν τα 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλεπόταν ο μηδενισμός τους για το τέλος του 2018. Τέταρτο και κυριότερο, με περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 550 εκατομμύρια ευρώ, σε μια εποχή που με αρνητικό ισοζύγιο ιδιωτικών επενδύσεων, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αποτελούσε το μοναδικό τροφοδότη της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας έρθουμε όμως στο από εδώ και στο εξής. Τι σημαίνει πραγματική έξοδος από την κρίση? Και γιατί αυτή δεν εξυπηρετείται από την οικονομική πολιτική και τις επιλογές της κυβέρνησης? Πραγματική έξοδος από την κρίση σημαίνει τρία πράγματα, τρεις απαρέγκλητες προϋποθέσεις. Η πρώτη, ότι η χώρα βγαίνει με ασφαλή βήματα στις αγορές. Η δεύτερη, ότι το πλεώνασμα προκύπτει ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης και όχι ως προϊόν περαιτέρω αφέμαξης αναπτυξιακών πόρων και εισοδημάτων. Και η τρίτη, ότι δημιουργούνται ταυτόχρονα και με κατεπήγοντα τρόπο οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας ενδογενούς και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, όχι με θεωρητικά σχήματα και ευχολόγια για το μέλλον, αλλά με άμεσες και κέρυες ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα κατά συνέπεια για να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος της χώρας είναι αυτονόητο. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση, με όλες αυτές τις δεσμεύσεις που συνιστούν ιονή μνημόνιο και ο προϋπολογισμός που το υλοποιεί ως το πρώτο κρίσιμο βήμα, διασφαλίζουν τη δυναμική αναπτυξιακή τροχιά πάνω στην οποία ο Πρωθυπουργός στηρίζει την προεκλογική του καμπάνια για δίκαιη ανάπτυξη? Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για σας, αλλά για τη χώρα, η απάντηση είναι ένα πελώριο όχι. Καμιά από τις τρεις προϋποθέσεις δεν υλοποιείται. Και εξηγούμε. Η έξοδος της χώρας στις αγορές, που θα γινόταν αυτόματα την επόμενη της τυπικής λήξης του μνημονίου, τίνει να γίνει θηλιά στο λαιμό μας. Οι λονταρισμοί του Πρωθυπουργού για τις αγορές που θα χορεύουν στο ρυθμό μας, που συνόδευσαν την άρνησή του να δεχτεί την πιστοληπτική γραμμή στήριξης, εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα, το οποίο θα το πληρώσει και θα το πληρώσει, κύριε Υπουργέ, και τους επόμενους μήνες η χώρα. Σε μια Ευρώπη που όταν βίωνε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η κυβέρνηση χρέωνε τη χώρα με τους αλόγιστους πειραματισμούς της, όταν με ελάχιστο κόστος θα βγαίναμε στις αγορές, η Ελλάδα έβλεπε τα τρένα να περνούν. Και τώρα που η Ευρώπη και λόγω εξωτερικών συνθηκών που αφορούν το παγκόσμιο εμπόριο, την εσωτερική της κρίση, την υποχώρησή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, φαίνεται να μπαίνει σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις σε ηφαισιακή τροχιά, η χώρα δεν έχει ασπίδα άμυνας. Καμιά πρόβλεψη, κανένα σχεδιασμός. Κι όμως το ιταλικό πρόβλημα φαινόταν με γυμνό οφθαλμό ότι έρχεται και μάλιστα πλησίστιο. Σήμερα ζούμε με το άγχος των υψηλών επιτοκίων. Ζούμε με την αναγκαστική απομείωση του μαξιλαριού μιας οικονομίας που καταναλώνεται σε προεκλογικές παροχές, αντί να επενδύει στην ανάπτυξη και σε μόνιμες δομές αναδιανομής του πλούτου. Και βέβαια, όταν τελειώσει ο προεκλογικός κύκλος, η κρίση θα επανέλθει δρυμύτερη. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, όπως θα έλεγε ο θυμόσοφος λαός μας. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων. Απαντώντας στο Γιάννη Κουτσούκο, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, διατυπώσατε μια πολύ σωστή παρατήρηση, στην οποία συμφώνησα. Αν δούμε στατικά το 3,5% του πλεονάσματος, ασφαλώς συνιστά καθεστώς μόνιμης λιτότητας, όταν η χώρα αναπτύσσεται με χαμηλούς ρυθμούς.
Υπάρχει όμως η δυναμική, η αλλαγή που θα οδηγήσει σε επεκτατική αναπτυξιακή πολιτική. Είναι η ελπίδα σας, είναι το σχέδιό σας, είναι η άποψή σας. Το κίνδυνο και αναμένω στον προϋπολογισμό που δεν θα γίνει πράξη. Το ερώτημα είναι, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, δηλαδή με τη δική σας πολιτική, θα φτάσουμε στους επιθυμητούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη που απαιτεί παραγωγική ανασυγκρότηση, μεταρρυθμιστική πολιτική, ενεργούς αναπτυξιακούς θεσμούς και κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Για ποια παραγωγική ανασυγκρότηση μιλάμε? Με αργό το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που στενάζουν και με εξαρθρωμένη τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας, όταν παντού συναντάς μόνο κλειστά καταστήματα και επιχειρήσεις? Για ποια μεταρρυθμιστική πολιτική μιλάμε? Με ένα κράτος που αντιστέκεται σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, που δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ακόμα αν θα ξεκινήσει η επένδυση στο ελληνικό, όταν αντί για μεταρρύθμιση καλούν, κάνουμε μονάχα λόγιστους διορισμούς? Για ποιους αναπτυξιακούς θεσμούς μιλάμε? Με την πυραμίδα του δημοκρατικού προγραμματισμού αποδυναμωμένη, την αυτοδιοίκηση χωρίς εφόδια, πόρους και διοικητικούς μηχανισμούς, το κράτος συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό, όταν αντί για ριζικές αλλαγές ολοκληρώνουμε χάρη της κομματικής σκοπιμότητας στην αποσύνθεση και καλλιεργούμε τη συναλλαγή στους Δήμους? Για ποιο παραγωγικό δυναμικό που θα εγγυηθεί τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μιλάμε? Με το πιο μεγάλο κεφάλαιο της χώρας, τους νέους επιστήμονες να την εγκαταλείπουν σε μια εποχή που το κύριο βάρος πρέπει να πέσει στην καινοτομία και τη νέα ανάπτυξη? Όταν αντί για κίνητρα επιστροφής υποβαθμίζεται όλο ένα και περισσότερο η διαδικασία και αποδυναμώνονται οι θεσμοί της εκπαίδευσης? Είναι φανερό ότι χρειάζεται ριζικά διαφορετική αντίληψη και στρατηγική για την ανάπτυξη. Χρειάζεται οι περιφέρειες της χώρας να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο που να στέκεται στον ανταγωνισμό τον εγχώριο και τον διεθνή. Και αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Και άρα ένα κράτος διαφορετικό που γίνεται πλοηγός και όχι αντίπαλος της ανάπτυξης. Μια πραγματική επανάσταση και επανασχεδιασμός της θεσμικής συγκρότησης της πολιτείας που ξεκινά από τη βάση και κυρίως με γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης που αποδιαρθρώνει τη σύμφυση εξουσιών και συμφερόντων που έχει εγκατασταθεί στο κέντρο ανεξάρτητα από κομματικές και άλλες τοποθετήσεις. Για να μην διεκδικεί κανένας κανένα ηθικό δικαίωμα σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να καταλάβει ότι ο ιστορικός κύκλος αυτός έκλεισε και ότι πρέπει να ανοίξει άλλος ιστορικός κύκλος που δεν θα αφορά τους αθώους και τους ένοχους, αλλά θα αφορά πολιτικούς και κόμματα που έχουν στο μυαλό τους να πάνε τη χώρα μπροστά και όχι προς τα πίσω. Γι' αυτό το πρόβλημα της ανάπτυξης είναι κυρίως πρόβλημα δημοκρατίας. Χωρίς την ανασύνταξη της πολιτείας, οι υψηλοί ρυθμοί είναι φενάκι. Και εσείς δυστυχώς με την πολιτική σας πρακτική προσβάλλετε βάναυσα τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, το σχέδιο Ελλάδα. Θα μου πείτε τους στόχους, λέτε κι εσείς τους ίδιους στόχους, όλα τα κόμματα λένε τους ίδιους στόχους. Όχι, εμείς μιλάμε για τις προϋποθέσεις και τους όρους. Μιλάμε για ενεργές πολιτικές. Μιλάμε για την επόμενη μέρα όχι ως σχέδιο μελλοντικό, αλλά πώς με τις πρώτες της πράξης μια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά ανάμεσα σε μια παράταξη που έχει στη φύση και στη φυσιογνωμία της αυτή τον προγραμματισμό και την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας, μια παράταξη ικανή στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως δείχνουν η πληθώρα των στελεχών της παράταξής μας σε όλη την Ελλάδα. Μια τέτοια αλλαγή προϋποθέτει και ένα άλλο προϋπολογισμό. Ένα προϋπολογισμό που δεν εστιάζει στους ατέρμονες κωδικούς με βάση τους οποίους νομιμοποιείται η επιβολή του κέντρου στην περιφέρεια, η επιβολή της εκτελεστικής εξουσίας στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, η επιβολή του κράτους στον ανυπεράσπιστο πολίτη. Προϋποθέτει άλλη κατανομή πόρων, γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, περιφερειακή επανεπένδυση και εξισορρόπηση του παραγόμενου πλούτου. Αν οι αναπτυξιακές επιλογές και οι αντίστοιχες εξουσίες με ολοκληρωμένη οικονομική διοικητική μορφή δεν αποδοθούν στους θεσμούς που θα σηκώσουν το βάρος της ανάπτυξης και της κινητοποίησης του παραγωγικού και δημιουργικού δυναμικού, τα περιδίκια της ανάπτυξης είναι έπαια πτερόεντα. Για ταχύρυθμη δε, ας μη γίνεται καθόλου λόγος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει? Ή καλύτερα, από πού να ξεκινήσουμε? Ασφαλώς με εκλογές, για να προκύψει η κυβέρνηση ικανή να αλλάξει ρότα η χώρα. Γίνεται εκ των όνων κάνεις. Αξιόπιστη, για να μπορεί, σεβόμενη τα όρια των σχέσεων και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, να επαναδιαπραγματευτεί ορισμένες κρίσιμες όψεις αυτών των δεσμεύσεων. Μια επαναδιαπραγμάτευση για την οποία ούτε η συντηρητική παράταξη έχει να πει έναν στοιχειώδη λόγο. Για το πλεόνασμα που πρέπει επιγόντως να μειωθεί. Για το χρέος που πρέπει περαιτέρω να αναδιαρθρωθεί. Για το ασφαλιστικό που πρέπει, ξεκινώντας από την κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Κατρούγκαλου, να επανασχεδιαστεί. Για τις εργασιακές σχέσεις που πρέπει να επανέλθουν στο πλαίσιο του κοινωνικού κεκτημένου. Για την αλλαγή της δομής και της λειτουργίας του υπερταμείου, που δεν μπορεί να είναι μια δαμόκλεια σπάθη πάνω από τη χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια εποχή που πρέπει να αντιληφθούμε ότι μόνο ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα στο ξέφωτο. Να δώσουμε στην Ελλάδα τη χαμένη της ισχύ και αξιοπιστία. Φτάνει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε πια να ερίζουμε πάνω στο τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, για το πόσο θα είναι το εγγυημένο εισόδημα, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ποια πηγή το παράγει και πώς κατανέμεται και κυρίως πώς αυξάνεται ταυτόχρονα με την παραγωγή του νέου πλούτου. Νομίζετε ότι σε συνθήκες πόλωσης και διχασμού, αλόγιστης σύγκρουσης και ποινικοποίησης της δημόσιας ζωής, απουσίας ουσιαστικού διαλόγου και βασανιστικής σύνθεσης σε διαφορετικών απόψεων, μπορεί να ορθοποδήσει η χώρα? Νομίζετε ότι με τη θεσινή εικόνα των δύο μονομάχων μπορεί να προκύψει αύριο είτε το «οι Έλληνες μπορούμε», είτε «η δίκαιη ανάπτυξη»? Με συγχωρείτε. Εγώ, ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, νιώθω θλίψη για ένα πολιτικό σύστημα που αρνείται να γιατρέψει τις παθογένειες που το ίδιο δημιούργησε. Ας κλείσω όμως με μια αισιόδοξη ευχή. Ας αγωνιστούμε να δώσουμε στη δημοκρατία μας και την πολιτική ζωή το οξυγόνο που της λείπει. Η παράταξη, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αυτή τη μάχη θα τη δώσει, όπως η ίδια γνωρίζει, με αίσθημα εθνικής ευθύνης, με αυστηρή προσήλωση στις προοδευτικές αξίες και πολιτικές, με την πίστη ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια τόσο για τους Έλληνες όσο και για την Ελλάδα. Η πολιτική ανατροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένας απλός στόχος μιας παράταξης, της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Είναι όρος επιβίωσης και ανάπτυξης του έθνους.